πέρα επικαλείται την ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου ή του Ανδρέα Παπανδρέου ή του Πασόκ του 89, θα πρέπει να θυμάται ότι δεν ήταν αμέτωχο στην ιστορία αυτή. Στην ιστορία αυτή είχε συμμετοχή και μάλιστα σε πολύ κρίσιμες περίοδους αυτής της συμμετοχής ήταν με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, με τη συνεργασία με τη δεξιά, με χαρακτηριστικό αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής ιστορίας του χώρου που εκφράζει σήμερα ο κ. Τσίπρας, που ήταν το 89, όταν έστειλα τον Ανδρέα Παπανδρέου σε ειδικό δικαστήριο. Μήπως αυτοί που αισθάνονται πραγματικά Πασόκ παρά έγιναν ΣΥΡΙΖΑ? Είναι διπλό το ερώτημα. Εμείς οικοδομούμε μια νέα πνοή για τη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη στον τόπο. Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα από κριτικού εδάφους εξαπέλυσε ο γραμματέας του Κινάλ Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι χέρι-χέρι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ακούσαμε ποτέ ένα σημείο κριτικής αυτού που σήμερα αυτοπροσδιορίζεται ως εκφραστής της προοδευτικής δημοκρατικής υποτίθεται παράταξης. Για το ποιος έφερε τη χώρα στην κρίση. Ο ίδιος είπε ότι δεν τίθεται θέμα επιστροφής στο Πασόκ ως brand name, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα με εχμές σε όσους προσβλέπουν στην ηγεσία του Κινάλ, συνιστώντας σεβασμό στους εσωκομματικούς θεσμούς. Θα ήταν καλύτερο όχι πρώτα στα μέσα ενημέρωσης. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει και μετά τις εκλογές δύο διαδικασίες συνεδρίασης Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και δεν έχει τεθεί από κανέναν ουσιαστικά στην πράξη και όχι. Αυτό είναι κάποιο είδους μουμφή. Για τη πλαγία, ζήτημα ηγεσίας. Καμία μουμφή δεν είναι. Είναι απλά σεβασμός σε μια θεσμική λειτουργία που πρέπει να υπάρχει. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης βρέθηκε στην Κρήτη για τη συνευρίαση της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης του κόμματος. Με κύριο στόχο να αναδείξει την πολιτική του ταυτότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Για μια Ευρώπη καταρχήν που θα ενισχυθεί οικονομικά για να μπορέσει να διατηρήσει το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αλλά και για την Ελλάδα να έχουμε μια ισχυρή όθηση στην ανάπτυξη. Η προσπάθειά μας τώρα είναι να οριοθετήσουμε το χώρο μας και πολιτικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι η σοσιαλδημοκρατία έχει περάσει μια κρίση και στη χώρα μας και πανευρωπαϊκά και ότι χρειάζεται στα πλαίσια των εξελίξεων του 21ου αιώνα και ενός κόσμου που αλλάζει να επαναπροσδιορίσουμε τις αρχές και τις αξίες μας.